Στην Τίνο υπήρχε μια καθολική κόρη δαιμονισμένη, 19 ετών. Εκάλεσαν εκεί οι δικοί της τον ιερέα τον καθολικό να διαβάσει κατά το ηθισμένο τους εξορκισμούς που λέμε, αλλά το δαιμόνιο ούτε καν κινήθη, ούτε καν συνεκινήθη, ούτε καν έδωσε σημεία ότι αντελήφθη, ότι σύλληθε ιερεύς και διαβάζει εναντίον. Έφυγε ο ιερεύς το καθολικός, η κόρη το ίδιο. Βάσανε πίκρες, πάσματα, ξύλο, φασαρία. Μία γειτόνισσα καθολικιά είπε στη μητέρα της πονεμένης κόρης: «Δεν καλείς και έναν από τους Ορθοδόξους ιερέα?» Αυτή το πήρε φιλετικό το θέμα. «Και δεν έχουμε εμείς θρησκεία και δεν έχουμε εμείς πίστη και δεν έχουμε εμείς κλήρο?» «Σχόρεσε με», λέει, «δεν το λέγω για αυτό το πράγμα. Έχουμε», λέει, «και εμείς βέβαια. Αλλά», λέει, «αλλά σε βλέπω τον πόνο σου, βλέπω το τι υποφέρεις». Μπας περιπτώσει, δεν ενέδωσε αυτή να κληθεί ο ιερεύς ο Ορθόδοξος. Αποτέλεσμα είναι ότι η υπόθεση συνέχιζε, τα βάσανα ήσαν τα ίδια, σπασίματα, ξύλο τη γιαγιά και ούτω καθεξής. Κάποτε δεν ξέρω πώς ήρθαν τα πράγματα, από τον πολύ ψυχικό κόπο, τι κάλεσε αυτή κρυφά και έτσι λέγει: «Σκέφτηκα εκείνο που μου είπες, αλλά να το βάζαμε σε ενέργεια, αλλά πώς θα το βάλουμε, πώς να φανεί ότι εδώ μέσα στο σπίτι το δικό μου μπαίνει Ορθόδοξος παπάς, αλλά και ακόμη αυτός θα θελήσει να έρθει εδώ σε μένα?» Ετέθη άλλο πρόβλημα τώρα εκ μέρους των ανθρώπων, το συζητήσαν από εδώ από εκεί, είπε η γιαγιά ότι εγώ θα πάω ένα βράδυ και θα τον καλέσω και αν έρθει θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσω. Εν πάση περιπτώσει εξεκίνησε. Στην άκρη το αποκείμερος που είναι ο ναός, στην άκρη της πόλεως ήταν ένας ιερεύς γέρον συνταξιούχος. Πήγε αυτή η κυρία και του λέει: «Γέροντα, κάνε», του λέει, «αγάπη, βάλ το πετραχύλι σου και έλα να διαβάσεις εκεί πέρα σε ένα σπίτι που είναι ένα κορίτσι που βασανίζεται από δαιμόνιο ακάθαρτο». Ο γέρον, χωρίς να το συζητήσει πολύ το πράγμα, παίρνει ένα πετραχύλι παλιό που είχε εκεί, το βάζει στον κόρφο του και ξεκίνησε και πήγε εκεί. Το σπίτι αυτό το καθολικό ήταν μέσα σε μία αδιέξοδο. Και όπως επήγαινε η γιαγιά μπροστά και αυτός κοντά, φτάσανε εκεί, του λέει: «Πού με πας εδώ? Εδώ μέσα», λέει, «είναι καθολικά όλα τα σπίτια». Του λέει: «Έλα», του λέει, «το ξέρω ότι είναι καθολικά. Έλα», του λέει, «άνθρωποι είναι κι αυτοί. Εσείς διαβάζετε», λέει, «τα ζώα», λέει, «και τους ανθρώπους δεν θα διαβάσετε». Τον τούμπαρε το γέροντα. Εκάμφθη ο γέροντας. Το δαιμόνιο δε μέσα εγκρέμιζε το σπίτι. «Το γέροντα που θα έρθει εδώ, θα τον σκίσω, θα του βγάλω τα γένια του μία-μία, έτσι κλπ. Κλπ. Κλπ.» Φώνες. Όταν μπήκε δε στην πόρτα, την αυλόπορτα, για να μπει προς τα μέσα, τότε πήγε να γκρεμίσει το σπίτι. «Τον θέλετε εδώ που τον φέρατε και. Πας περιπτώσει, μόλις ο γέρον ψημένος από τέτοια πράγματα, μόλις μπαίνει στο αυτό, του έρχεται μια καρέκλα και έκαμε το κεφάλι του λίγο προς τα έτσι και εγλίτωσε ο άνθρωπος. Διαφορετικά θα τον σκότωνε τον άνθρωπο ή θα τον τραυματούσε βαριά. Μπας περιπτώσει, ο γέρος, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, παρότι εφώναζε εκεί, «Τράβω και θα τύρδεσα εδώ και θα διάφτα». Ήρθε τώρα πνεύμα, ήρθε πετραχύλι Ορθόδοξο γερό. Δεν ήταν καθολικό, δικό του, να μην το φοβάται. Αποτέλεσμα είναι, ο γέροντας έβγαλε και άρχισε να διαβάζει σιγά 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 τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, του Χρυσοστόμου, του Κυπριανού κλπ. Έξελθε. Το έβγαλε ο γέρον το δαιμόνιο. Κράξαν και πολλά σπαράξαν, το δαιμόνιο έφυγε. Καταλαβαίνετε το τι έγινε στο σπίτι αυτό? Θα μου πει τώρα κανείς: «Εγώ σας το είπα να σας δείξω την αξία του πετραχυλιού του Ορθοδόξου, διότι αυτοί οι κύριοι που μας κατηγορούν τον κλήρο μας φέρνουν παράλληλα άλλους. Ακούτε ατασταλίες στην Καθολική Εκκλησία, ακούτε ατασταλίες των Επισκόπων στην Πρωτεσταλική Εκκλησία, ακούτε. Πολύ καλύτεροι αυτοί από εμάς». Λάθος. Ως άνθρωποι ναι, ως χριστιανοί όχι. Διότι ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Ουδέν όφελος δίου καθαρού δογμάτων διεφθαρμένων». Ξέρεις? Και παρθένος η κόρη, πόσον είναι αιρετική, δεν έχει καμιά αξία η παρθενία στα μάτια του Θεού. Ούτε η νηστεία, ούτε τίποτα.
Δίου λέει καθαρού, ουδέν όφελος δογμάτων διεφθαρμένων. Κατά συνέπεια, οποιονδήποτε κι αν μας φέρει μπροστά ως μοντέλο, εμείς θα σταθούμε στον αμαρτωλό παπά τον Ορθόδοξο.